Πολύ καλημέρα σα. Καλημέρα. Ρε, καλησπέρα παιδε, για την ακρίβεια. Εγώ τρίτη εκπομπή που συμμετέχω. Πάλι λάθος κάνεις. Καλησπέρα, με 12, καλησπέρα. Εγώ κάνω τρίτη εκπομπή τώρα. Ναι. Πώ θα τα παρατήσω. Η πρώτη ποια ήταν? Για την αποστολία, μόνη της ήταν. Α, κύριε Κρυσή, είσαι από τις 9 ώρα εδώ δηλαδή. Ναι. Στον αέρα του Λίμπερου. Δυσκολεύτηκε να μπει με την αποστολία, ναι. Μην πάτε καμιά φλάση. Έπαθα. Και δεν μπορεί να μιλήσει. Στη γλώσσα μην πάτε μόνο τώρα, αλλά τα άλλα λύνονται. Γυμνασμένοι. Λύνονται. Για πες μας, σε παρακάλεσε η αποστολή να μπεις, Πέραγαψε το σκηνικό, ρε παιδί μου, να είναι ο Συρίγος σκηνικό. Και ξέρει ότι μένω πιο κοντά από όλους και μου λέει έλα λίγο γιατί θα είμαι μόνη. Ο Συρίγος, ο οποίος είπε ότι έφυγε χθες για Αθήνα, οπότε δεν πετούσε αεροπλάνο, πήγε να πάρει αεροπλάνο. Με λεωφορείο έφυγε. Άκου να δεις και κάνουμε την κουβέντα, κάτω λέει δεν παίρνεις αεροπλάνο, τζάμπα είναι. Έχω κάτι προϊόντα που πρέπει να ρευματίσω και πέρα κατέβω με το λεωφορείο και κατέβηκε με λεωφορείο ο σκύλος, την γλίτωσε. Το ήξερε, ρε. Δεν το ήξερε, ρε. Μάλιστα. Και σε είπε, σε αποκαλούσε κύριο Σταύρο. Ποιος δε? Η αποστολή. Τρελός. 150 χρόνια διαφορά έχουμε, ρε Σταύρε. Τι λες, δε μάλλον. Μπάρμπα. 10 χρόνια διαφορά έχουμε. Ο Μπάρμπα Χρήστος και ο Στέργιος. Ο Μπάρμπα Στέργιος. Η κοπέλα έχει και σχέση και ο Μπάρμπα Σταύρος. Μην φάμε κανένα μαχαιριά να αποκοιμόμαστε. Μαχαιριά, μα τώρα... τώρα μιλάμε, ρε φίλε, για τη διαφορά ηλικίας και το σεβασμό. Δεν λέμε για... Ναι. Λέρτ και τέτοια. Καλό παιδί, αποστολή. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ωραία. Το πρώτο θέμα της εκπομπής αυτό ήταν. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το οποίο είναι. Κάτσε να δείτε τι είδα νωρίτερα. Ένα σκηνοθέτης λέει κάνει ταινία της ΑΕΚ. Τι πράγμα είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό. Να, σκηνοθετεί την ιστορία της ΑΕΚ ο Τάσος Μπουλμέτης. Κόβεσαι από σόπαρε, φίλε. Πολίτικη κουζίνα, ρε ο Μπουλμέτης. Αυτός είναι ο σκηνοθέτης της πολιτικής κουζίνας. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να βγάζει βιντεάκια με προπονήσεις, ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με το διαδίκτυο, ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με αυτά, με ιστορία, με γιορτές. Ντοκιμαντέρ μιλήσαμε κι εμείς. Ντοκιμαντέρ θα κάνει ντοκιμαντέρ από πίσω. Οι άλλοι. Τι να συζητάμε. Σε λίγο θα βγουν αυτοί που θα πούνε πρωτοπορία. Ναι. Κάτσε να δεις. Κάτσε να δεις. Ναι, αλλά και αυτοί που βλέπουν τώρα εμείς για το γήπεδο. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι όλα θα είναι ψίχουλα. Θα είναι ροκ κατάσταση. Εντελώς. Με ψίχουλα θα την κάνει. Θα τη χρηματοδοτήσει ο Νότης Φαγκερνάκης. Θα κάνω ένα report, θα γίνω Κολκίδης για 2 μήνες. Ωραία. Θα μεγαλώσω λίγο το κεφάλι μου. Πώς το κάνεις αυτό, Μίτσο? Είναι έμφυτο ή. Τι σχέση έχει αυτό? Και άκου που σου λέω. Και θα περάσει, θα εγκριθεί. Α, λόγω ποντιακών καταβολών κτλ. Θα χρησιμοποιήσω τη μάνα μου το επίθετο. Σαβίδης να γίνω. Όχι, είσαι και Σαβίδης, Αυτό πώς δεν διοχετεύτηκε προς τα έξω, ότι είσαι ανιψιός του Ιβάν. Εντάξει, γιατί δεν το διαβάσεις σε κάποια φάση. Απλά δεν έχει περάσει. Μοιάζεται και λίγο. Το στοιχείο του πόντου δεν έχει περάσει από μένα. Δηλαδή δεν πιστεύει κάποιος ότι είμαι μισός πόντιος. Γιατί ρε εσύ, έχεις μύτη ποντιακή. Τι μύτη ποντιακή, του μεγάλου Αλεξάνδρου, έχω κλασική. Και δεν είσαι και όπως ο Αλεξάνδρος Τζιόλης στην Κρομοστασιά. Του μεγάλου Αλεξάνδρου. Θυμάσαι το κατοστάρικο, κοίτα με προφίλ. Δεν είμαι ίδιος με τον Κατοστάρικο το κερμάτινο. Δεν θυμάμαι τον Κατοστάρικο. Ναι, ναι. Δεν είμαι ίδιος. Βγαίνει μόνο προφίλ βγαίνει. Μην βγαίνει σαν φάση. Είμαι γνήσιο τέκνο του μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή απόγονος. Φαίνεται. Φαίνεται. Γι' αυτό έχω ακούσει πολλά πράγματα να ξέρεις. Εσένα έλεγε, εσύ λες αυτό. Εμένα η γυναίκα μου το πρωί κοιτούσε τα γένια μου και λέει ρε, εσύ κοκκινίζουν λίγο τα γένια σου. Λέω ρε, εσύ τουρκάκια είμαστε. Δεν θα κοκκινίζουν. Έχεις δει τουρκο κανονικό από την Τουρκία μέσα. Όχι. Όλοι είναι κάτι κοκκινογέννηδες είναι. Τι νόμιζες ότι παντρεύτηκες, κανέναν γαλαζοέματο? Κασουηδό. Κασουηδό. Φοβερά. Μικρά Ασία, ήμασταν 1500 χρόνια μέσα. Μικρά Ασία, τώρα ήρθαμε. Είναι γνωστή μειονότητα τη Σουηδική τη Ευκαρπία. Ναι. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 και έχουμε πολλά και διάφορα. Και δεν έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ. Έχουμε και πολλά και διάφορα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τους χορηγούς μας της πρώτης ώρας. Και μετά θα μας αναλύσει ο Σταύρος Κόλκας για ποιο λόγο, για ακόμα μία φορά, στερεί την ελπίδα από το λαό και δεν λαϊκίζει και δεν πουλάει ελπίδα στο σχολείο της ημέρας, γράφοντας ότι δεν έχει γίνει τίποτα με τον ΠΑΟΚ και τον Φερνάντο Σάντος. Αν είχε γίνει κάτι με τον ΠΑΟΚ και τον Φερνάντο Σάντος, πρώτα απ' όλα θα ήμουν μέσα στα χαμόγελα και θα ήμουν ο πιο θετικός άνθρωπος του πλανήτη. Δεν έχεις μάθει βασικές δημοσιογραφικές αρχές. Έχεις χαλάσει. Πούλα ελπίδα. Πες ψέματα. Σωτήρι. Ακόμα και αν το ξέρεις. Πες τους λίγο. Πες τους λίγο να το βουλώσουν, ρε. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Και τι να κάνω, ρε. Μια ζωή δεν θα έρθει ο Βιερίνια. Γιατί, ρε φίλε, το λες.
Γιατί βγαίνει ο Βιερίνια, βγαίνει ο γιος του Σαββίδη. Μετά από τρία χρόνια βγήκε. Μετά από τρία χρόνια και λέει δύο χρόνια. Και λέει ότι σε εμάς άλλα έλεγε ο Βιερίνια. Ο κόσμος ξέρει ότι ο Κόλκας τότε και ο Τζομπατζόγλου και ο Σακισλόγλου λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Βιερίνια. Δεν θέλατε το Βιερίνια τότε, άσε τώρα. Έλεγε το γνωστό λαμόγιο από το Γιδά και η παρέα εκεί δεν θέλατε το Βιερίνια. Ναι. Και τώρα πάλι τα ίδια. Πώς δεν βγήκε κανεί δεν θες το Σάντος. Τώρα θα βόλευε να βγει κάποιο. Δεν θες το Σάντος γι' αυτό δεν πουλάς την ελπίδα κτλ. Γι' αυτό έγραψα μέσα έναν ύμνο για το Σάντος πριν καταλήξω στο συμπέρασμα δεν έχουν μιλήσει. Το καλύτερο είναι από αυτή την πλευρά των παοξίδων που δεν θέλουν το Σάντος. Και που τώρα έχουν φάει πρόλογο ότι όντως υπάρχει θέμα Σάντος και προσπαθούν να βρουν τρόπο να τον φάνε το Σάντος. Δηλαδή νιώθουν ότι είναι μια ανάσα πριν τον πάκο που προπονητής. Μα υπάρχει συνάδελφος. Και ψάχνουν να βρουν. Προφανώς έχει κάποιες πληροφορίες που χθες έλεγε ότι είμαι σίγουρος ότι είναι κλεισμένος ο Σάντος και απλά δεν τον ανακοινώνουν. Και πήγε να μου φύγει το τιμόνι του διπλανού που οδηγούσε, βέβαια, γιατί εγώ δεν οδηγάω. Αλλά τέλος πάντων. Πάολο Μπέντο. Παναγιά βοήθα. Ορίστε. Αυτός που έφυγε και ο Σάντος πήρε την Πορτογαλία και την έκανε τρένο. Τρένο. Εντάξει ρε παιδί. Δεν έχασε 10 αγώνες. Οδοντοτό. Δεν την έκανε και κανένα. Όχι απλά τρένο, εκείνο το ιαπωνικό το τρένο. Οπότε έχει 525 χιλιόμετρα. Δεν την έκανε ιαπωνέζικο τρένο. Οδοντοτό την έκανε. Απλά δεν μασάει την ανηφόρα. Συνεχίζει. Τι να πει, ρε, τι να πει. Ποιο Μπέντο, κόβεται από τη φάτσα αυτό. Όλο αυτό το ρεπορτάζ είναι εικασία. Θα τα αναλύσουμε μετά βέβαια. Για μένα είναι ένα δείγμα. Το ότι και οι εφημερίδες πουλάνε περισσότερο και τα site έχουν περισσότερα κλικ όταν συζητάμε σενάρια. Αυτό είναι ένα δείγμα γενικά της νοοτροπίας. Γι' αυτό μην τα απαξιώνεις σε σενάρια. Στο έχω πει τόσες φορές. Μην τα απαξιώνεις, μην τα ακυρώνεις. Δεν θέλω τέτοιο κλικ, ρε φίλε. Δεν θέλεις, δεν θα έχεις μετά κλικ. Ναι, γι' αυτό τα ρωτάς στον δρόμο τι διαβάζεις, σου λένε πάω 24. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα και όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ. Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αν θυμάστε, ακόμα και όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ, πιο πολύ πούλησε και ενδιέφερε το ενδεχόμενο. Και όχι αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Δηλαδή, ο Μπερμπάτοφ στα σύνορα, ο Μπερμπάτοφ στο Μακεδονία Παλάς, ο Μπερμπάτοφ στην Τούμπα. Αυτό πούλησε λιγότερο από το αύριο ο Μπερμπάτοφ στο ιατρείο. Ο Μπερμπάτοφ στο φυσιοθεραπευτήριο. Ναι, είτε μα είχαμε πάρα πολλά επεισόδια. Δουλεύει σκληρά ο Μπερμπάτοφ. Είναι αυτή η ελπίδα, ρε παιδί μου. Είναι αυτή η προσδοκία. Δεν είναι. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Και τα μίντια δεν το έχουν καταλάβει, να ξέρετε. Δεν είναι βλάκας ο κόσμος. Πλέον έχει να συγκρίνει, έχει πολλές πηγές. Το ρεπορτάζ της εικασίας έχει πεθάνει. Πολύ. Για μένα προσωπικά. Τι ξενέρωτος που είσαι. Μιλάς εσύ που πατέρετε και σε 11 χρονών, δε. Το σάρωσε. Μα μην το χαλάσεις τόσο πολύ. Εσύ μόνο τώρα τον ευρίασες. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάνε στο 11. Μουσουλμάνος είναι, ρε, τον πατρέψανε. Όπως κάνουμε το ζώο της νεαρές Ινδές και έχει πάει εκεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αμνηστία εκεί και κάνει. Τέλος πάντων. Για να δούμε όλοι μαζί μας. Όχι, 11 ήταν που παρουσιάστηκε φαντάρος ο Ασλαμάς. Δεν είχε παντρευτεί ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τότε 11 έγινε το προξενιό. 11, ναι, ερωτεύτηκε. Έγινε το προξενιό. Πες το έτσι, πες είσαι με την ίδια γυναίκα από τα 11. Μιλες παντρεύτηκες. Είναι. Ήταν σαν παντρεύτηκε. Επιλήψιμο είναι. Είναι παράνομο βασικά. Ναι, αυτό λέω. Παράνομο είναι στην Ελλάδα. Είναι παράνομο. Τέλος πάντων. Για να δούμε όλοι μαζί μας κορυφαία εταιρεία κατασκευών ανακοινήσεων. Αναδομό.gr. Η ανακοίνωση του μπάνιου, της κουζίνας σας, να αλλάξει ψυχολογία σας λίγο, να εμφανίσετε τα μαύρα τα λεφτά που έχετε και δεν μπορείτε να τα πάτε στην τράπεζα και τα 500 τα παίρνουν πλέον και χωρίς να ρωτήσουν. Γιατί έχουμε και πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Αν είστε στο Panama Papers, είστε κατάλληλοι πελάτες. Πόσο θα χαιρόμουν αν μάθαινα ότι είσαι σε αυτή τη λίστα. Πολύ θα χαιρόμουν, Κόλκα. Πόσο καιρό ήταν την 500 άρικο. Τι? 500 άρικο, πόσο υπάρχει πλέον. Υπάρχει. Ξέρω, δεν μπορεί να πάρει αρκετά. Δεν μπορεί να πα να το πάρει από την τράπεζα, αφού μέχρι 4-20 παίρνει. Κυκλοφοράνε 500 άρικα. Κρυμμένα τα έχουν πολύ. Αυτό, μόνο αν υπάρχουν μερικά. Έρχονται και από. Και για να μην βγουν κάρτα, το είχαμε κάνει θέμα προχθές στο Newsfish. Για να μην βγουν κάρτα, πάνε και τα χαλάνε σε βενζινάδικα και σε αυτά. Δεν τα πάνε στην τράπεζα. Καταλαβες. Τα βενζινάδικα πώς τα παίρνουν. Και τα παίρνουν. Πα και βάζει 90 ευρώ βενζίνη. Το γεμίζει, το φουλάρει στο αμάξι σου. Δίνει 500 άρικα. Τόσο μεγάλα αμάξι έχει. Καλά, ρε, πόσο κάνει. Και το αυτοκίνητο μου όταν το γεμίζω, 70-75 ευρώ γεμίζει. Πα. Στο χαλάει ο βενζινά. Το πεντακοσάρικο. Στο χαλάει. Θα πάρει αυτοκίνητο. Θα πάρει αυτοκίνητο. Είναι ο μόνο λόγο για να πάρει αυτοκίνητο. Πάντω υπάρχει περίπτωση κάποιο να το κρατήσει. Βάζω βενζίνη. Ναι, να το κρατήσει το 500 άρικο. Μπορεί να πας και όπως κάνανε στη Σύρο, στη Λέσβο. Που δίνανε η Σύρη 500 άρικο και τους επιστρέφανε 450.
Να βρούμε κάποιο τέτοιο άνθρωπο. Να τα χαλάσει αυτά. Τα χαλούσαν. Ναι, με 150 ευρώ κέρδο. Με 50, πω, πω, ρε, 50 ευρώ κέρδο. Ούτε... Τι καλοί άνθρωποι είμαστε. Ούτε γνωστό άνθρωπο των media δεν είναι. Ναι, και έρχονται οι ξένοι και μα παίρνουν τι δουλειέ, δε φίλε. Ναι. Τι καλοί άνθρωποι. Τέλο πάντων, ο φίλο του 378 με προκαλεί. Να το πω αυτό σε ένα συγκεκριμένο. Μήπω και αλλάξει γνώμη για του πρόσφυγε και σταματήσει να του λέει λαθρομετανάστε. Πώς βγάλει τα 500 που έχεις, ναι, και άμα τους τα χαλάς, τους δίνεις 3,50, 4,50 και παίρνεις 500, 10%. Ναι. Πιστεύω θα αλλάξει γνώμη για τους πρόσφυγες. Εύκολα. Ο ΠΑΟΚ δεν μίλησε με τον Σάντος όσο δεν έβγαινε στα μπαράκια ο Στόχ. Έτσι, έτσι έλεγες τότε. Ο Στόχ δεν έβγαινε στα μπαράκια, φίλε. Επιμένω. Άντε για να μαθαίνεις λίγο ιστορία, ΠΑΟΚ. Ο Στόχ, όταν έγινε το θέμα αυτό με τον Στόχ και τα μπαράκια, είχε γενέθλια, έγινε κουδούνι, κατουρούσε στον νηπτήρα, τον μαζέψανε γνωστοί μου, τον πήγαν στο σπίτι, τον κοιμήσανε. Εντάξει, γιατί νομίζετε ότι εμείς τα λέμε από το μυαλό μας. Ο Στόχ ό,τι έκανε, το έκανε σπίτι του. Με κάθε 15 μέρες, 3 Σλοβάκες, 4 κεφάλια πάνω από αυτές, από αυτόν. Άντε, ξύπνα. Για κοπροσκυλιάς δεν χρειάζεται να είσαι έξω. Ο Στόχ μια φορά έκανε όργια έξω. Αυτός που έκανε όργια έξω ήταν ο Λόρενς. Όπου έχουν δει το μόριό του η μισή Θεσσαλονίκη, γιατί όποτε σουρώνει το κατέβαζε το παντελονάκι. Ήταν αυτή... Και δεν το λες και μόριο. Η επιρροή που είχε από το... Ιρλανδική. Την Ιρλανδική. Ναι. Αμέσως να βγεις να μας την πεις. Έτσι έλεγα και έτσι λέω και τώρα, φίλε. Απλά τότε δεν έλεγα τι γινόταν σπίτι του. Γιατί να το πεις. Γιατί να το πω. Άλλοι στο κάτω-κάτω είναι υπεύθυνοι να μην συμβαίνουν αυτά για να παίξουν. Πώς θα το τσεκάρεις αυτό, αν θα φέρεις, φίλε, κάθε 15 μέρες άμα θα αλλάξεις τις βίζες από τη Σλοβακία. Τις αγαπούς τις γυναίκες του Σλοβάκου, ε. Κλάμα γινόταν. Μπράβο του, που ρε, είμαστε σε ένα κουτούκι. Μπράβο του, γιατί. Παίζουμε με τον Πανιόνιο και είμαι σε ένα κουτούκι στα Πετράλωνα, μια μεζεδοπολείο. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Σταύρο, ωραία. Ρε εσύ, μαζέψτε τον αυτό να πετάει αυγά από τον μπαλκόνι. Λέω τι. Στόχ. Στόχ. Παίρνω τηλέφωνο πάνω κάτι δικού μου που δουλεύαν στον Κασόν και στο Τριμπέκα. Λέω: Πηγαίνετε, μαζέψτε το Βλάκα. Λέω: Κάνει αυτό και αυτό. Και μου λέει. Τον μαζεύουν τέλος πάντων, σταματάει το σκηνικό και περνάει την άλλη μέρα. Πετούσε αυγά. Πετούσε αυγά. Και όπως. Και δύο μέρες μετά πετυχαίνω ένα παράγοντα του ΠΑΟΚ εκεί στα ίδια μαγαζιά και μου λέει: Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται, τι έπαθα προχθές. Τι έπαθα. Εκεί που περνάω στην νίκη μου, σκάει ένα αυγό στο Παπρίς. Τον έδωσες. Όχι, ρε, τι να του δώσω. Γέλασα, εντάξει. Έκλαψα βασικά, δεν γέλασα. Κάτι... Αυτά γίνονταν στον ΠΑΟΚ. Αυτά γίνονταν στον ΠΑΟΚ, φίλε. Δημοσιογράφο θα έδινες για να διαγραφεί ποτέ? Κοίτα, με έχουν δώσει όλοι. Ναι. Εσύ αν θα έδινες. Παρ' όλα αυτά, θα έδινες δημοσιογράφο. Όχι. Και καταγγελία έκανα για να υπεραμυνθώ τις θέσεις μου όταν μου κάνα καταγγελία. Δεν έχω κάνει καταγγελία ποτέ και δεν είναι στο ύφος μου. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δεν είναι. Εμένα με έχουν ταράξει, εντάξει. Το πειθαρχικό τους ξέρω όλους με το μικρό. Άλλο ρε παιδί μου, αν τεθεί ένα θέμα επιπροσωπικού. Ναι. Εγώ δεν το δεν τον αδικώ έναν συνάδελφο να πάει εσένα και να σε καταγγείλει στο πειθαρχικό. Εντάξει, φίλε, άμα ο άλλος έχει σκίσει ένα χρόνο και ξαφνικά του έχει δύο πινελίκια και σε πηγαίνει στο πειθαρχικό, εντάξει, υπάρχει θέμα. Τώρα εδώ λέμε να είσαι άσχετος επί του θέματος και να πας να καταγγείλεις συνάδελφο για κάτι συγκεκριμένο. Λες και δεν μπορεί. Αυτό που έγινε με την ΕΣΥΑ τώρα για μένα είναι λίγο καρακιουσλίκι. Δεν είναι η ΕΣΥΑ για να κρίνει τον δημοσιογράφο, ο κόσμος. Μα δεν κατάλαβα, ξέρεις πόσοι δημοσιογράφοι πήραν θέση υπέρ του, όχι. Αυτοί και δεν πήγαν στο πειθαρχικό. Η Αυγή, η εφημερίδα, έχει καμιά 60 δημοσιογράφους μέλη το ΕΣΥΑ. Χρεώνονται συγκεκριμένοι ως... Πώς όμως αποδεικνύεται αυτό? Δεν αποδεικνύεται. Δεν αποδεικνύεται. Ήτανε υπέρ του, ναι. Όπως σου λέω και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι ήταν υπέρ του, όχι. Και γράφαν και στα προσωπικά τους προφίλ και στα blog τους κλπ. Δεν διαγράφηκα. Εγώ, ας πούμε, βγήκα την ημέρα των εκλογών και λέω: Θα πάω σήμερα και θα ψηφίσω όχι. Μπράβο, Άκη. Μπράβο, μπράβο, Άκη. Μα εγώ ψήφισα όχι. Μόνο και μόνο. Τι ψήφισε, ρε. Δεν ψήφισε, δεν πήγα. Ναι, ήμουν υπέρ του όχι. Εγώ πανηγύριζα που λείπαμε. Ναι, λείπαμε. Και δεν θα συμμετείχαμε σε αυτή την κοροϊδία. Ναι. Και δεν ψήφισαν. Ναι. Εσύ έβλεπε μπροστά, ρε φίλε. Εγώ παρασύρθηκα και προέτρεψα και τον κόσμο. Όχι, του είπα ψηφίστε όχι. Πού αλλά είπα εγώ θα κάνω αυτό. Στην Ολλανδία, προετοιμασία. Αν είναι προετοιμασία. Γιατί αυτό που λέει στον κόσμο ψηφίστε ναι, να διαγράφεται. Ειδικά για ένα θέμα που είναι εθνική σημασία, τόσο σοβαρό που ο άλλο κάνει δημοψήφισμα. Δηλαδή, ούτε ο πρωθυπουργό είναι σίγουρο, γι' αυτό και το θέτει σε δημοψήφισμα. Και λέει, πέστε μου εσεί, ναι ή όχι. Και αυτοί που είπαν ναι, και διαγράφηκαν. Και του είπανε. Και γίνονται καθημερινά. Δεν θυμάσαι εκείνο το κείμενο που έβαλα τρεις μέρες πριν με τη λίμνη στην Ολλανδία.
Και λέω πόσο χαρούμενοι είμαστε που θα λείπουμε την Κυριακή, θα είμαστε εδώ που βλέπετε και εσείς θα πάτε να ψηφίσετε χωρίς να ξέρετε τι ψηφίζετε. Και ξεφωνίζανε. Και μέρα τους ήταν χαιρετήματα. Είδες πώς βγήκε η είδηση από ένα σχόλιο στο Facebook του Βασιλιάδη. Έτσι. Πράγματι, τιμωρήθηκε ο Σοφοκλής Χρωτσιανίτης για ανάρμοστη συμπεριφορά στο προηγούμενο παιχνίδι, όπου απολύθηκε και με τεχνική ποινή, και τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική. Δεν παίζει ο Χρωτσιανίτης στον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καβάλα, το τελευταίο μάτς της κανονικής περίοδου. Δεν του κρατήθηκε το δελτίο δηλαδή. Όχι. Απλά λόγω αυτού που έγραφε το φίλο αγώνας, αν γράφει ανάρμοστη συμπεριφορά. Εδώ επάνω πρέπει να πούμε ποιο είναι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό νομίζω σχολιάζει και ο Βασιλιάδης. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Σχορτσιανίτη εντός αγώνα. Τον αντιμετωπίζουν οι διαιρητές με άλλα κριτήρια. Προφανώς λόγω του σωματότυπου, έτσι. Δεν, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επειδή τρομάζει. Ναι. Με άλλα κριτήρια στο θέμα των φάουλ. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και προχθές συγκεκριμένη φάση, την οποία δεν την είδα, από ό,τι μου λένε δύο-τρεις άνθρωποι, δεν υπήρχε ούτε υπόνοια, ούτε υποψία φάουλ. Είναι η εικόνα του, είναι. Δεν ξέρω. Η φήμη του. Γιατί και από παλιά είχε ένα θέμα. Τον αδικούν πάρα πολύ στα φάουλ. Τον αδικούν και στη συγκεκριμένη φάση ξεπέρασε τα όρια, κάτι είπε και τον τιμώρησαν. Αλλά υπάρχει σοβαρό θέμα και γι' αυτό τώρα αναγκάζεται και ο Βασιλιάδης, όπως λογικά θα πρέπει να κάνει και η ομάδα με κάποιο τρόπο, να αντιδράσει γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση και δεν τον αφήνουν να αγωνιστεί. Γιατί από τη μία είναι πάρα πολύ υπερβολική και τον εμποδίζουν ουσιαστικά να σταθεί στο γήπεδο και απ' την άλλη του μειώνουν και τον χρόνο με τα φάουλ που το χρεώνουν. Για να μην θυμηθούμε και με το περιβόητο φάουλ στο κύπελο στην τελευταία φάση όπου δεν υπήρχε τίποτα πάλι. Αλλά εκείνη είναι μια μεμονωμένη στιγμή. Εδώ μιλάμε για όλο το παιχνίδι του Σχορτσιανίτη, όπου τον τρέλανε προχθές, αντέδρασε και σήμερα μαθαίνουμε ότι τιμωρείται με μία αγωνιστική. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη είδηση σημερινή για τον Σχορτσιανίτη. Λίγο μετά θα συνδεθούμε με την Τούμπα, εκεί όπου είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για την γιορτή ουσιαστικά του ΠΑΟΚ και την πρωτοβουλία του ΑΣΥΓΜΑ να συγκεντρώσει τρόφιμα. Θα έχετε όλες τις προφορίες που θέλετε για ό,τι γίνεται αυτή την περίοδο και κορυφώνει την Κυριακή. Μας είπε κάποια πράγματα προχθές ο Άλκης Σαϊάδης. Θα ακούσουμε σε λίγο και πολλούς ανθρώπους να μιλάνε για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά με τον μπάσκετ και τον Σχορτσιανίτη που τιμωρήθηκε πράγματι και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την αντιμετώπιση του αθλητή. Θα πεις τώρα τελείς χρονιά, τι λες. Αλλά... Στο μεταξύ μένα γιατί μου φαίνεται άκακος εντελώς. Ότι είναι άκακο παιδί, δηλαδή ότι δεν είναι... Δεν έχεις παίξει αντίπαλος. Εντάξει, φίλε, έχει μια σωματοδομή. Αυτό ήταν αδική, αυτό ήταν αδική. Δηλαδή, δεν μπορεί να κινηθεί, μπορεί να κουνηθεί τον αφήνει. Δηλαδή, η παραμικρή του κίνηση χρειάζεται φάουλ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και φυσικά την πληρώνει η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι έχει και. Είναι να μην σου βγει το όνομα. Ναι. Υπάρχει μια προκατάληψη προς το πρόσωπό του. Ενώ εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, από τις κίνησεις δεν το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Αλλά επειδή είδα αρκετά παιχνίδια ακριβώς πίσω από τον πάγκο τέλος πάντων και ήταν πολύ κοντά και έβλεπα τις αντιδράσεις του, δεν είναι παιδί προβληματικό. Και ακόμα φυσικά, και όταν διαμαρτύρεται, το κάνει με χαμόγελο. Δηλαδή, εκτός εντάξει, φεύγουν κάτι από τα βρύδια, αλλά. Σε νορμάλ επίπεδα. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Τι ρατσισμός είναι αυτός. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ποδόσφαιρο εκεί όπου το απόγευμα το βράδυ θα έχουμε μια
πιο καλή εικόνα για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό την Κυριακή στις 7 η ώρα. Από πού να αρχίσουμε? Μια και έχουμε την πρώτη πληροφορία την πρωινή για τα θέματα που εκκρεμούσαν και έχει να κάνει με την αδειοδότηση της ΠΑΕ Πανιώνιος, που τελικά δεν πήρε άδεια στο πρωτοβάθμιο όργανο. Επισήμως αυτοί λένε ότι δεν υπήρχε το γνήσιο της υπογραφής σε κάποιες περιπτώσεις, παρότι υπήρχαν εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι και θεωρούν ότι και έχουν πρόβλημα δικηγόροι, γιατί δεν αναγνωρίζεται η ιδιότητά τους από την Επιτροπή Αδειοδοτήσεων, και ότι στο δευτεροβάθμιο θα έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Βέβαια, έχουμε δει πολλές φορές να λέγονται πράγματα επισήμως σε τέτοιες καταστάσεις, τα οποία δεν ισχύουν εν τέλει. Αλλά λέμε και τι λέει η πλευρά του Πανιωνίου για να ξέρουμε και τι γίνεται. Αυτή είναι μια πρώτη εξέλιξη. Όπως είναι σημαντικό το ότι πήρε άδεια ο Πας Γιάννενα. Έτσι, τα κατάφερε με όλες τις προσπάθειες που έκανε τα τελευταία χρόνια. Να είναι καλά, Ιβάν Σαββίδη. Και τώρα έχει την άδεια και το Πας Γιάννενα Πλατανιάς γίνεται μάλλον το πιο σημαντικό μάτι της αγωνιστικής. Βεβαίως. Γιατί έτσι, και οι δύο μπαίνουν στον κόλπο στο ενδεχόμενο να μην πάρει ο Πας. Με διαιτητό σπάθα. Διαιτητό σπάθα, Γιάννη. Τέλος πάντων, αυτές είναι πρώτες πληροφορίες και έχουμε τώρα να περιμένουμε την εκκρεμότητα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ με την τιμωρία του. Σήμερα. Ναι, χθες έλεγαν και από τον ΠΑΟΚ ότι επειδή είναι μεγάλη υπόθεση και τους δυσκολεύει, ίσως και να μην βγει απόφαση ακόμα και σήμερα. Θα μάθαιναν τώρα αυτή την ώρα το πρωί, αν την περιμένουν ή όχι. Θα είναι παράξενο να μην βγει σήμερα. Βέβαια, αφού. Γιατί θα πάει από εβδομάδα μετά, έτσι δεν είναι. Θα αργήσει πολύ. Για να δούμε. Καλύτερα να βγει, να τελειώνει, να ξέρει ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται και που πατάει, για να μην υπάρχουν ερωτηματικά. Καλά, η ομάδα θα πρέπει να πάρει δύο παιχνίδια. Αυτό πρέπει να δείξει το μυαλό της. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Η ομάδα πρέπει να έχει δημιουργικό άγχος την Κυριακή. Να πιέζεται, να το βγάλει μέσα στο γήπεδο. Να μην χρειαστεί να βρεθεί πίσω στο σκορ πάλι για να παίξει ποδόσφαιρο, όπως συνηθίζει με αυτή την κακή νοοτροπία που έχει. Το πώς θα παραταχθεί θα το δούμε και στην πορεία. Επιστρέφει ο Τσίμερο, ότι αυτή είναι η πολύ καλή επιστροφή. Επιστρέφει ο Μακ βεβαίως. Καλή επιστροφή. Ο Ροντρίγκες προφανώς. 4-3-3 ή 4-2-3. Θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει. 4-2-3-1. Βέβαια, το άλλαξε. Το άλλαξε τον Πανιόνιο και πήγε καλύτερα. Με Πέλκα, Ροντρίγκες, Κοροβέση πάλι και Μακ μπροστά. Ναι, και δύο χαφ έχουμε ξαρκεί. Δύσκολο να μην έχει σεντερφόρ στην Τούμπα. Δύσκολο. Σεντερφόρ. Ο Λεβαδιακός τώρα πρέπει να έρθει με λεωφορείο. Και πρέπει να βαριούνται 9 στους 10. Πέρυσι τους έριξες βεβαίως. Σε ανάλογο μάτς. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. 1-0. Ναι. Άσχετα μετά που καταφέραν και μείνανε. Το αγωνιστικό λοιπόν πάει στην άκρη για το βράδυ. Στον πρώτο γύρο τι κάναμε. 0-0. Ναι. Μετά την Ντόρτμουντ. Ναι, ναι. Συγγνώμη, αυτοί πώς έμειναν τελικά, ποιος έπεσε. Τον κόλλο περπάτησε. Η Κέρκυρα δεν. Ναι, έγινε αυτό το σκηνικό μετά. Μπαστερίσαν την Κέρκυρα για να μας κρατήσουν τη Λιβαδιά. Δηλαδή και τουριστικά να το δεις, ρε φίλε, έλεος. Αν είναι δυνατόν. Έλεος. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα, στο ταξίδι του Μίχελ, που χθες βρέθηκε στην Πορτογαλία, τα λέγαμε και χθες, όλη την εβδομάδα απουσιάζει σε διάφορες χώρες. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι ότι ο Μίχελ την συγκεκριμένη περίοδο πιο πολύ κάνει επαφές για γνωριμία και συστήνεται με τη νέα του θέση, παρά μπαίνει σε λεπτομέρειες και συγκεκριμένα ραντεβού για να κλείσει συμφωνίες ή να κάνει προτάσεις. Είναι καινούργιος στον χώρο τώρα αυτό που λέμε αθλητικός διευθυντής. Πρέπει να κάνει γνωριμίες, πρέπει να συστηθεί, πρέπει να τον δουν, να τον μάθουν, και είναι σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό είναι και πάρα πολλά τα ταξίδια. Δηλαδή, ακόμα και να μιλήσουμε για θέμα ποδοσφαιριστή συγκεκριμένα, δύσκολο να πάρει απόφαση μόνος του ο Μίχελ. Δεν νομίζω να πάρει. Δηλαδή, δεν είναι έτσι έτοιμος ακόμα. Είναι στην αρχή. Και λέγαμε για χθες ότι αυτό έχει και τους κινδύνους, να μην το ξεχνάμε. Έχει ένα κίνδυνο, είναι ένα ρίσκο. Δηλαδή, να λέμε και στο τέλος να γίνουν ελάχιστα. Ναι. Το κλειδί είναι το προπονητή, ρε παιδιά. Αν ο προπονητής είναι σοβαρός, όλα τα άλλα. Και το ερώτημα που έθεσα εγώ και στο σχόλιο της ημέρας και πραγματικά είναι στο μυαλό μου εδώ και αρκετές εβδομάδες, είναι το εξής απλό.
Θα μου πει κάποιο, θες το Σάντος, μας έχει πλήξει καλά. Επειδή έχουν διαλέξει το Μουρίνιο και τον, ξέρω εγώ, και τον Κόντε τα τελευταία χρόνια. Ναι, εγώ είμαι παράξενος και κολλημένος. Τέλος πάντων, όταν δεν είχαμε λεφτά και δεν είχαμε τη δυνατότητα λάθους, πήγε ο Ζαγοράκης με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο τότε στο Μόναχο και συμφώνησαν με τον Σάντος. Γι' αυτό πήγε. Ακριβώς. Για να είναι σίγουρος. Τώρα που έχουμε λεφτά, την έχουμε δει ότι ψάχνουμε, ενώ έχουμε μια επιλογή η οποία μπορεί να είναι, όχι μπορεί να είναι, είναι σίγουρη. Ξέρεις ρε φίλε, θα κάνεις 3 σύντες σεζόν. Ξέρεις ότι θα διαλέξεις κανονικούς ποδοσφαιριστές. Ξέρεις ότι το κοινό σου πάλι θα εκπαιδευτεί σε σοβαρά ποδοσφαιρικά δεδομένα. Ξέρεις ότι μέσα στα αποθητήριά σου θα επικρατεί σοβαρότητα. Ξέρεις, ωραία, ότι θα υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος του παρανομητισμού του Σαβίδη. Ξέρεις, εντάξει, ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη από αυτούς που πραγματικά νιώθουν. Ξέρεις 15 πράγματα. Και ψάχνεις. Αν μου φέρεις πάλι κανέναν, μου φέρεις μέχρι τα τελευταία 3 χρόνια 2 συνταξιούχους και έναν άπειρο. Συγχαρητήρια. Και πρέπει εγώ να σε πιστευτώ εσένα τι θα διαλέξεις. Πώς θα σε πιστευτώ ρε φίλε. Που έχω χάσει, έχω ασπίσει τα μαλλιά μου, που λέει ο λόγος. Ο Πάολο Μπέντο. Ο Πάολο Μπέντο που στην Εθνική Πορτογαλίας δεν πέτυχε ούτε τριγωνάκι δεν πέτυχε, δεν κάνανε στο τέτοιο. Εντάξει τώρα, μην του γίνει όλο με τον Σάντος, να του βγάλει όλου αποτυχημένου. Μα τον διώξανε ένα πρωί. Τι ένα πρωί, 4 χρόνια στην Εθνική ήταν. Και άλλα 5 στη Sporting. Mm. 2 ομάδες έχει αλλάξει μόνο. Δεν μπορεί να είναι και ο τίποτα και ο πουθενά. Και ποδοσφαιριστής παλιός. Γράφει στην Πορτογαλία σήμερα ότι το μέλλον του είναι στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα. Μια εκείνα από τους εκλεκτούς να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Γράφει ρέκορντ. Έχει να δουλέψει από... ένα χρόνο. Ναι, παραπάνω. Ήταν στην Εθνική Πορτογαλία, 47 χρονών. Τον αντικατέστησε ο Σάντος. Ως ποδοσφαιριστής. Γιατί αφού είναι προπονητάρα και μείνει 1,5 χρόνο χωρίς ομάδα. Γιατί είναι σε καλή ηλικία. Εκλεκτικός. Τι είναι? Εκλεκτικός. Έχεις γνωρίσει πολλούς εκλεκτικούς προπονητές εσύ στα πρώτα τους βήματα. Διαλέγει που θα πάει. Έχει αλλάξει μόνο 2 ομάδες. Θέλει να πάει κάπου, είναι σίγουρα. Πω, πω. Λοιπόν, ως προπονητής λοιπόν ήταν στη Sporting Λισαβόνας από Sporting. Το 5 μέχρι το 9 και μετά στην Εθνική Πορτογαλίας για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα διαβάσουμε, έβγαλε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έκανε εκεί τα ίδια. Πορτογαλική σχολή, ρε φίλε, σιγουριά. Σταύρο, γιατί είσαι τόσο αρνητικός? Γιατί του συγκρίνει όλου με τον Σάντος. Το συγκρίνει όλου με τον Σάντος, ρε, γι' αυτό. Και του βγάζει όλου μείον μετά. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Θα πω στην καλύτερη επιλογή, δεν θα πάω σε κάποιον. Μα άμα δεν μπορώ να την έχω την καλύτερη επιλογή. Γιατί το δοκίμασα. Μπορεί να βολιδοσκόπησα. Μπορεί να. Λες να μην το ξέρω. Είναι ακριβώς. Ωραία, είδαμε και του φθηνού. Καμιά 30 εκατομμύρια μέσα εκεί πάει πάω τα 2 χρόνια. Με του φθηνού. Πώς το λέει η γιαγιά μου, ότι παίρνει φτηνά σου βγαίνει ακριβά. Κάπως έτσι ναι, το λένε οι παλιοί. Φτηνή στο. Μάτι μεγάλη στο κρεβάτι. Πίτουρο. Όχι, μην το. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι γράφουν οι Πορτογάλοι. Εντάξει, διαρρέεται μια πληροφορία ότι έχει προχωρημένες επαφές ο ΠΑΟΚ με προπονητή, αλλά. Αλλά. Θα δούμε. Μας ενημερώνουν ότι είναι πολλοί άνθρωποι από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Είναι ο αντιπρόεδρος, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, είναι ο Στέσο Μαλεζάς που θα εκπροσωπήσει την ομάδα, είναι ο Πρέλεβιτς, είναι ο Χαραλαμπίδης, είναι η Παντελιάδο από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, είναι μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια για να προβληθεί η πρωτοβουλία του ΑΣ να συγκεντρώσει τρόφιμα αυτή την Κυριακή. Θα πάμε σε λίγο στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι εκεί η Ελένη Μπούντου. Κάτι άλλο από το ποδόσφαιρο έχουμε που δεν αναφέραμε? Νομίζω πως όχι. Για την απόφαση είπαμε. Μια ανησυχία μήπως δεν βγήκε σήμερα, αλλά εντάξει, θα το δούμε και στην πορεία. Για το μπάσκετ την είδηση την δώσαμε. Η Ντόρτμουντ θα αποκλειστεί, γιατί χθες έδωσε το τελευταίο παιχνίδι της εντός έδρας και θα είναι ο ΠΑΟΚ τελικά η μόνη ομάδα που την κέρδισε στην έδρα της. Η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε χθες. Το είχε. Δεν μπόρεσε πολύ να καλύτερο. Κρατήσει όπως ο ΠΑΟΚ στο ίδιο λεπτό προηγήθηκε. Ο Γλύκος έλειπε, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι αυτό το παλτό εκεί, το,
ο οποίος αστημένα είναι χειρότερος και από τον Σαμοτούλσκι. Σαμοτούλσκι, δε φίλε. Δεν έκανε έξοδο ποτέ. Τεράστιο σαλίκας, δε φίλε. Ποτέ δεν έκανε. Ίδιος δεν και το έφαγε τον γκολ η Λίβερπουλ σε μια-δύο φάσεις που έκανε η γερμανική ομάδα, δεν έκανε παραπάνω. Αλλά ταξίζαμε, μπορούσαμε να κερδίσουμε. Δεν έχει προκριθεί, να ξέρει. Με μεγάλη φανέλα μπορεί να περάσει. Μεγάλη φανέλα. Τραγουδούσαν όλο τον ίδιο ύμνο εκεί από το Καραγκιόζλικι. Ναι, αυτό το Καραγκιόζλικι. Την πατήσαν εκεί. Οι Γερμανοί είναι αστεί. Ναι, είναι αστεί. Οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν έναν ύμνο και παίρνουν τον ονόν. Και δηλαδή παίζει με τη Λίβερπουλ και δεν τρέπεσαι να τραγουδά αυτό που του σημαδεύει να αυτό. Να βάζει τα μεγάφωνα τον ύμνο, να πάω εγώ στο Καρασκάκι και να παίζει σαν του Πάοκ την ομάδα. Δεν φαντάζεσαι. Και να το τραγουδάν όλοι μαζί. Ναι. Γερμανοί είναι, Γερμανοί δεν νιώθουν. Γερμανοί δεν νιώθουν, δεν. Γι' αυτό και χθες την εικόνα έτσι. Έπαιζε μια μεγάλη ομάδα με μια ομάδα που εντάξει, απλώς είναι καλή. Το κάναν στην Κερκίδα σαν γιορτή δηλαδή και την πάτησαν. Ενώ θα έπρεπε να το πάνε. Και θα πάνε στο Άνφιλντ την άλλη εβδομάδα, θα φάει ένα τρίμπαλο. Ποιο ρε, πού θα βάλει τρία γκολ Λίβερπουλ. Καλά, μα χθες μπορούσε. Δύσκολο είσαι. Δεν λέω, έχει προβάδισμα. Δεν έπαιζε, δεν έβαλε. Ο Ριτζί έβαλε. Το στάρι του 85 ήταν μέσα. Α, κάναμε και ρωτήσουν. Ναι, ναι. Το Κουτίνιο στην πλευρά. Κάτω το Κουτίνιο, βάλτε όπου θέλει, δεν έχει πρόβλημα. Χάθηκε, ψιλοχάθηκε. Δεν... ψιλοχάθηκε, δύο φορέ θα κλείσει στα μέσα και σου πω εγώ εσύ να χάθηκε μετά. Αυτά για την πρώτη φορά. Για τον Γκόλο Γιούργεν. Ναι, ναι. Έξαλα. Πολύ δυναμικά. Πολύ δυναμικά. Το έβαλε φωτογραφία. Βέβαια. Είχε ανεβάσει πίεση εκεί την ώρα. Κόκκινο ήταν. Πανηγυρίσαμε όλους. Γιατί κλείδωνε σιγά σιγά και το 2-3 γκολ που παίχτηκε στοιχηματικά. Όπως και στην Ισπανία. Πλάκα-πλάκα μπήκανε χθες γκολ. Ήταν γκολ-γκολ όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα για να συνδεθούμε Τούμπα. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ από όλη την οικογένεια. Ο Φίλος 378 λέει για το μήνυμα για το στόχ. Δεν στο στείλα ειρωνικά. Ακριβώς τα ίδια ξέρω για το στόχ. Ξέρω και για τον Τάδε. Γιατί και εγώ έχω γνωστούς. Αλλά ο Τάδε τώρα τελευταία μαζεύτηκε λίγο γιατί. Ποιος είναι ο Τάδε? Ο Τάδε. Ο Άκης είναι ένας φιλήσυχος πολίτης. Δεν σε έχουν ψυχολογήσει καθόλου. Ότι είσαι πιο μουλοχτός από τον Τζομπατζόγλου. Δεν είναι για τη νίκη και εξαλωσύνη. Τσιπουράκια. Τι είναι αυτά, English, τι είναι αυτό. Και πολλοί είναι άντε και κανατσέρκι, λέει ο 225. Δεν τον ξέρεις το μουλοχτό αυτό. Αυτός ο μουλοχτός δεν ήρθε τουλάχιστον να πει και καμιά κουβέντα χθες. Θα με είδες το English. Πρώτη φορά έχω πάει χθες. Ποιο είναι το English? Είναι ένα στην Άνω Πόλη. Ωραίο, μικρό, συμμαζεμένο, ωραίο μαγαζάκι και ωραίο φαγητό. Κατάλαβες? Πού περίπου? Δεν λέει όμως πού. Κοντά στη Μουσόν, δηλαδή πας να βγεις, ας πούμε, για παράδειγμα από. Είσαι Ολυμπιάδος. Ναι. Παίρνεις από το φανάρι την πρώτη στροφή για να φύγεις ευθεία την ανηφόρα πάνω και να βγεις κάστρα. Αλλά μόλις φτάνεις εκεί στην εκκλησία, ταξιάρχες ποιοι είναι. Ναι, ναι. Μετά δεξιά κόβεις κάτω στην κατηφόρα. Μάλιστα. Και βγαίνεις πάνω στο English. Εμείς για σουβλάκια όμως μόνο Μπαρμπαστέριο. Μπαρμπαστέριο 100% γιατί έχει τα καλύτερα σουβλάκια του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε 120 γραμμάρια του σουβλάκι. Με τρία σουβλάκια είσαι πύραυλος. Λίγες πατατούλες και ξέρω εγώ. Τα πετυχημένα σαντουιτσάδικα είναι αυτά που έχουν δικά τους κρέατα. Εννοείται. Το είναι το μυστικό. Και συγκρίνω, ξέρω εγώ, το σουβλάκι του Μπαρμπαστέριου με ένα σουβλάκι που κοντά στο σπίτι μου, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μιλάμε, το ένα είναι Σοφοκλής Χωσκανίτης και το άλλο είναι, ρε φίλε, η. Ξέρω εγώ, η Κέιτ Μος. Δηλαδή τα συγκρίνεις, ρε φίλε, και βλέπεις. Ναι. Κάντε μια παραγγελία στο 9-22-20 για να καταλάβετε τι εννοώ. Ακόμα και αν νηστεύετε, ο Θεός θα σας συγχωρήσει. Πού, ρε φίλε. Είπε ο πλέον άθεος. Ναι. Και για ακταίο μόνο στην ΟΤΕΚΟ. Σοκαρισμένη το χριστιανικό κοινό της εκπομπής. Μέχρι και παπά έχει βρει να σε εξομολογήσει. Αυτό θα πει σε λίγο. Θα βρει το παπάω. Για ΚΤΕΟ μόνο στην ΟΤΕΚΟ 10-20-30, όποια ώρα θέλετε, κλείνετε ραντεβού και περνάτε το αυτοκίνητο σας ΚΤΕΟ, το μηχανάκι σας, το επαγγελματικό σας, σε ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέχνους. Μην ξεχνάτε ότι η ΟΤΕΚΟ δεν μπορείτε και να μην τη δείτε. Έχει μια τεράστια πινακίδα, είναι δίπλα στο Μετεράνιο Κόσμος και το Magic Park στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και ελπόστο μαζί μας, λίγο πριν πάμε στην Τούμπα. Το καφέ Μπαρ Ελπόστο με ξένη πολύ καλή ποιοτική μουσική σήμερα. Με σήμερα live Γιάννη Κυρατσό και Ραχίλ, που σημαίνει και έντεχνο και ροκ,
πολύ ωραίες φωνές, πολύ ωραίο σχήμα. Ξένα ελληνικά. Ελληνικά κυρίως παίζει ο Κυράτσος. Αυτή είναι η διαφορά. Και κάποιες εμβόλυμες έτσι ξένες επιλογές, και η Ραχίλ εκεί φωνάρα. Εντάξει, ωραία θα περάσει σήμερα. Στον Εύωσμο. Ραχίλ δεν είναι. Όχι μακρύ, όχι, δεν πήγε στο τραγούδι. Δεν έχει καμία. Όχι, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, το αποκλείεται. Τα γυρίζει όλα τα επαγγέλματα. Πάμε Τούμπα. Ελένη Μπούντου εκεί. Ελένη, καλό μεσημέρι. Ελένη. Καλό μεσημέρι από το γήπεδο του Τούμπα. Η Ελένη Μπούντου, η οποία δεν θα πάει. Το Τούμπα είναι τεράστιο. Δεν θα πάει στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Από αυτό να ξεκινήσουμε. Από την αίθουσα τύπου. Από την αίθουσα τύπου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ με τον τύπο λίγο είναι μπερδεμένο. Από την αίθουσα τύπου, ναι. Μετά τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Η συνέντευξη μάλλον τύπου, δεν είναι εκδήλωση, η συνέντευξη τύπου για την νέα δράση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει τρόφιμα. Δεν σε ακούμε καλά. Μήπως σου κόβει το σήμα κανένας παίκτης του Πόλο. Πολύ πιθανόν, γιατί νομίζω ότι είναι ένα δοκιμένο άθλημα το Πόλο, το οποίο κάποια στιγμή θέλω να συζητήσουμε και στη ραδιοφωνική εκπομπή του 24. Ναι, βεβαίως, ό,τι θες, μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ 24, δεν είμαστε ΠΑΟΚ 24, για όλα τα αθλήματα είμαστε εδώ. Και λοιπόν, για όλες τις ωρέξεις σας. Ναι. Έχω χάσει επεισόδια. Κάτι συζητάτε τώρα στις μεταξές. Δεν παίρνω γραμμή. Αυτοί οι δυο μου έτσι καταλαβαίνω. Ναι. Μα η Ελένη Μπούντου είναι ο θηλυκός κόλκας. Ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πούμε γιατί είμαστε εδώ πριν αναφερθούμε στο Πόλο και το πόσο αδικημένο είναι αυτό το άθλημα. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεργασία με τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, την ΚΑΕ και το ΤΑΠ ΠΑΟΚ συγκεντρώνει τρόφιμα την Κυριακή. Με κεντρικό σύνθημα ο ΠΑΟΚ γιορτάζει και προσφέρει. Καλεί όλο τον κόσμο της ομάδας να βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή τη νέα δράση, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα για να δοθούν σε συσίτια σε διάφορες Μητροπόλεις της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας, άνθρωποι που έχουν περισσότερο ανάγκη αυτές τις στιγμές. Να πούμε ότι στην αίθουσα βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκπρόσωποι από όλο το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Βρίσκεται ο Μπάνε Πρέλεβιτ μαζί με τον Κώστα Χαραλαμπίδη, ο Αλέξης Αλβανός από το τμήμα Handball, ο Παπαποστόλου Χρήστος από το τμήμα του Πόλο, οι κοπέλες από το γυναικείο ποδόσφαιρο, από πλευρά του. Κατάλαβες, ο Παπαποστόλου από το Πόλο είναι ο Παπαποστόλου από το Πόλο και είναι γυναίκες από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Να σε καλά, ρε Ελένη, εντάξει, καταλάβαμε. Η Παντελιάδου, πες, η Παντελιάδου, ναι, η ξέρω εγώ, ναι, η Ερβανιτάκη. Είναι εδώ η Δήμητρα Ερβανιτίδου, η Παντελιάδου. Ναι. Η ελευθερία θα τοποθετηθεί, θα κάνουν όλοι ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την εκδήλωση. Είναι ο Μάκης Ογκαγκάτης. Περιμένουμε να ξεκινήσει, περιμένουμε να ακούσουμε το δικό τους σχόλιο και τη δική τους τοποθέτηση με αφορμή την εκδήλωση. Γιατί γελάει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Η κορυφαία στιγμή του Ραφαέλ Γκαδάτζη στο site. Γράφει ο συνάδελφος. Γιατί είστε γνωστοί ότι μερικοί από εσάς είστε λίγο. Κατέμιδες. Σκεφτείτε στο Πόλο, λέει, δεν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε και τρώμε γκολ από το κύμα. Σκέψτε και να πάμε κιόλας. Είναι η γνωστή ιστορία αυτού του ΠΑΟΚ Ιδραϊκός, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε το παρόν στο Ποσειδόνιο κάποια στιγμή. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Έτσι τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, μην πνιγείτε, αλλά εσείς έχετε και σωσίβια, εμείς θα πνιγούμε. Όχι, και εμείς έχουμε σωσίβια. Να πλωθούμε λίγο και σε αυτά τα αθλήματα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Για Μαλεζά δεν είπες, είναι εκεί ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Είναι εδώ και τέλειος ο Μαλεζά. Ο παντελώς αδιάφορος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους πολίτες, ναι, καταλάβαμε. Ναι, Ελένη μου. Τους ναι. Πήρα, επειδή είσαι κακοπροαίρετος, τους πήρα βάσει της σειράς που ήρθαν. Ο Στέλιος Μαλεζάς ήρθε από τους τελευταίους έρθες εδώ στην αίθουσα τύπου. Ναι. Ό,τι και να γινόταν έπρεπε να ξεκινήσει με Μπάνε Πρέλεβιτς. Καλά έκανες. Ό,τι ώρα και να ερχόταν. Ναι, και... Έχουν δημιουργηθεί διάφορα πηγαδάκια εδώ πέρα ανάμεσα στους αθλητές του ΠΑΟΚ. Απλά πες τους ότι μία η ώρα είναι να ξεκινήσει. Ναι, έχουμε και πρόγραμμα. Πρώτον, πες αυτό. Και δεύτερον, να ξέρεις ότι οι πολίτες βάζουν κιλά όταν σταματάει το πρωτάθλημα. Άρα στο πρωτάθλημα μόνο. Ναι. Δεν φταίνει οι αθλητές, υπάρχει καθυστέρηση η Μητροπολίτη. Γι' αυτό έχει... δεν έχει ξεκινήσει η συνέντευξη. Δηλαδή, μας έστεισε ο Μητροπολίτης, αυτό είναι η είδηση. Όχι, είναι απάντως εδώ πέρα. Απλά η... Ο άνθιμος είναι. Όχι, δεν είναι ο άνθρωπος. Από άλλη Μητρόπολη. Ο Βαρνάβας που έκανε και το... Πώς θα είναι εδώ από Μητροπόλη Θεσσαλονίκης, Νεάπολης, Σταυροπόλεως, Νέα Κρίνης, Καλαμαριάς, Κασανδρίας και Λαγκαδά. Είναι από διάφορες, οπότε... Ναι, το ακαδημαϊκό τέταρτο πέρασε όμως. Πέρασε, ξεκινήσουμε και ο παπάς θα το βρει τον δρόμο. Γεια σου παπά! Ο παπάς πάντα έρχεται καθυστερημένος, παιδιά. Πάντα και δικαιολογία. Λέει, παιδιά, είχα ένα μνημόσυνο, έπρεπε να... πάντα έρχεται... Μητροπολίτης είναι, ρε φίλε.
Μητροπολίτης δεν είναι. Είναι αυτό, είναι όπως ο Τσοχατζόπουλος αργούσε πάντα. Ναι, φίλε. Ήταν η ώρα Πασόκ. Είναι και η ώρα Εκκλησίας. Εντάξει, υπάρχει και σχετική κίνηση, γιατί και εμείς λίγο αργήσαμε να έρθουμε στην Τούμπα και δεν ήταν άπαντες εδώ πέρα μία η ώρα. Υπάρχει σχετική κίνηση, θα δούμε. Εντάξει. Η ώρα θα φτάσει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ γενικά λειτουργεί και στα 90 χρόνια του χαλαρά. Ναι, δεν έχει πετύχει τους χρόνους ποτέ. Το έχει φέρει και αυτό από την άλλη πλευρά. Ήταν λίγο πιο χαλαρή αυτή τότε. Ναι. Αυτά από εδώ πέρα. Θα επικοινωνήσουμε, νομίζω, αν θέλετε, και μετά το τέλος της συνέντευξης. Ναι, Ελένη, ως δημοσιογράφος τώρα πρέπει να βρεις τρόπο να καλύψεις το χρόνο το χαμένο. Ναι. Σας αφήνουμε να μιλάς μόνος. Μίλα, ναι. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Είμαι επαγγελματίας. Μίλα ένα άθλημα. Είναι δοκιμασίες, θα πρέπει να περάσεις. Ναι, ναι. Εγώ μια φορά, όταν πήραμε το κύπελο, ήμουν 45 λεπτά στον πύργο το Λευκό πάνω και έβγαινα φωτογραφίες και μιλούσα ταυτόχρονα. 45 λεπτά που πήραμε το κύπελο. Εμείς δεν μιλάμε, έχεις 5 λεπτά να καλύψεις μόνη σου. Εγώ δεν ήθελα να καταχρεστώ τον χρόνο σας. Όχι, πάρ' τον όσο θέλεις. Όχι, ό,τι θέλεις πες. Λέγε, για το παλιό. Εμείς σταματάμε. Για κάτι άλλο πάντως ο Κόλκας, δεν το πιασες. Ότι στην ηλικία σου που είσαι τώρα, ο Κόλκας σήκωνε κύπελο. Σήκωνε κύπελο. Να σε δω εσύ τι θα μας φέρεις. Είναι μεγάλη κληρονομιά που μας αφήνει ο Σταύρος. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος από το τμήμα βόλεϊ, τουλάχιστον όσον αφορά τους αθλητές, γιατί δίνουν σήμερα το παιχνίδι, να είναι το δεύτερο παιχνίδι που δίνουν κάτω στην Αθήνα και στο κλειστό του Ρέντι. Πολύ καλά ξεκίνησε για να καλύψει τον χρόνο. Λες και υπήρχε πίσω να υπάρχει αθλητής του βόλεϊ σήμερα εκεί. Μα δεν μας αφήνεις να τελειώσει, Δημήτρη. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι μνημονεύονται πάρα πολλοί οι αθλητές του βόλεϊ και το παιχνίδι, μάλλον, το οποίο θα δώσουν σήμερα. Εμείς καλμαζίδι δεν βγάζουμε, πες τους. Για να καταλάβουν την αξία της εκπομπής. Συζητούν εδώ πέρα για το παιχνίδι της Δευτέρας, πόσο κόσμο θα έχει το παλατάκι, πόσοι θα παρευρεθούν. Υπάρχει έτσι μια σχετική αγωνία, είναι αντικείμενο συζήτησης τα όσα πέτυχαν τα παιδιά το βράδυ της Τετάρτης. Και περιμένουμε να δούμε και το σημερινό αποτέλεσμα, αν το 1-1, αν το 0-2, το οποίο ίσως κάνει ο ΠΑΟΚ, τι μας βολεύει, τι μας βοηθάει για την Δευτέρα και με τι ψυχολογία θα πάει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Δευτέρας. Μάλιστα. Συνεχίζεις, πάμε σε άλλο άθλημα. Σε άλλο άθλημα. Η Παντελιάδου, να σας πω, η Δήμητρα δεν ήταν πολύ... μάλλον δεν ήθελε πολύ να τοποθετηθεί. Δεν είχε την ανάλογη όρεξη και διάθεση να τοποθετηθεί. Χαμηλών τόνων, παιδί, εντάξει. Πολύ, γιατί πολύ, πρώτη πολύ που είπε κακία. Φοβερό πράγμα. Στη γυναίκα, όχι, παιδί. Ναι. Και πρέπει να το σώσουμε. Εμείς τώρα να πούμε τη βλακία, ότι χαμηλών τόνων. Αυτό. Τι γυναίκες, τι είναι αυτές οι γυναίκες. Δεν είναι πραγματικά. Μία να φάει την άλλη. Αλλά με έχετε βγάλει στη σέντρα, έτσι. Κανονικά, είναι η ώρα σου. Τι νομίζεις. Για λέγε. Επειδή είναι ψηλές αυτές, είναι βασικοπολίστρες, κατάλαβες. Δεν είναι Παντελιάδου. Από το γυναικείο μπάσκετ. Δεν υπάρχει κάποια εκπροσώπηση τουλάχιστον. Γιατί να μην σας το πω, επειδή απλά εστίασε στον Παπαποστόλου, τον άνθρωπο, τον αθλητή αυτόν του. Θέλω να δω το φωτογραφία αυτού. Νομίζω ότι έχετε πλατιάσει το θέμα. Η Δημητρία. Πώς λέγεται το μικρό? Χρήστος. Μάθαμε και το μικρό, Λοιπόν, είναι φανερή η αδυναμία της συναδέλφου να καλύψει το χρόνο. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή που έχει κάποιο. Δεν έκανα και προετοιμασία από πριν να κάνει ρεπορτάζ, να μας πει κάτι. Το μόνο μας είπε είναι ότι το βόλεϊ είναι στην Αθήνα. Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε. Εγώ ξέρω τι έχω καταλάβει. Δεν έχουν φαντασία. Δεν έχουν φαντασία τελείως. Δεν μπιζάρουν ραδιοφωνικά. Να σκεφτούν ότι τώρα ο κόσμος μεσημέρι θέλει να ακούσει κάτι λίγο, να βγάλει. Να δώσει ένα gossip. Να δώσει κάτι, ρε παιδί μου. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω στο off the record είναι η συζήτηση που είχαμε με τον Μάρκο. Off the record. Πες το off the record, δεν τα ακούσε 5.000. Όχι, δεν υπάρχει, δεν προκύπτει είδηση. Αναφορικά με την τιμωρία του ΠΑΟΚ, και όταν αν υπάρχει αισιοδοξία ή δεν υπάρχει, είναι άπαντες αναμονή. Ίσως τη Δευτέρα, από ό,τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, γίνει γνωστή τα αποτελέσματα, μάλλον, της έφεσης. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκίνησε η εκδήλωση. Αν βάλετε και στο live streaming. Εσύ πού είσαι δηλαδή? Εγώ είμαι έξω για να σας ακούω, γιατί πριν δεν με ακούγατε. Δεν χαρά σε ακούγαμε, πλέγαμε τα δικά. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή, μπράβο, μπράβο Ελένη. Μπράβο, Ελένη. Μπράβο, αλλά χάσαμε το ξεκίνημα της εκδήλωσης. Για χάσαμε, πάμε να ακούσουμε. Να είσαι καλά, ρε. Χάσαμε το αποκλειστικό. Ματικού κόσμου. Ο κύριος Σέδης. Είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλη. Πώς βάλαμε... Και καλούμε από το βήμα τώρα και όλους τους φίλους του συλλόγου την Κυριακή που θα κορυφωθεί αυτή η εκδήλωση από το πρωί μέχρι την αρχή του αγώνα να μπορέσουν να συμμετάσχει ο καθένας με ό,τι δυνατότητα έχει. Φέτος λοιπόν
Σαν ΠΑΟΚ γιορτάζουμε τα 90 χρόνια ιστορίας του συλλόγου μας και προσφέρουμε στην κοινωνία της οποίας βασικό κομμάτι είναι ο συλλογός μας. Θα γίνει μια μικρή αναφορά από τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ που είναι εδώ, τον κύριο Χρυσόστομο Καγκάτση. Προτιμώ να μιλήσει πρώτος ο Μπάνε, γιατί ήμουν και ούτως ή άλλως και σαν πρόεδρος. Σε πρώτα, όχι, όχι, πρώτα μιλήσει. Το πρωτόκολλο λίγο. Εντάξει, δεν πρέπει. Πρωτόκολλο. Ωραία, καλησπέρα. Καλησπέρα, ένα, δύο. Καλησπέρα και από μένα. Για ακόμα μία χρονιά βρισκόμαστε εδώ. Σαν ομάδα μπάσκετ, όσο μπορούμε, στηρίζουμε τις δραστηριότητες του Ερασιτέχνη και πρωτοβολίες που έχει. Η ιδέα και πριν από 5 χρόνια ήταν του Ερασιτέχνη και υλοποίηση όλοι. Έτσι και φέτος, για τα 90 χρόνια του σωματείου μας, έχουμε βάλει ένα πολύ ψηλό στόχο και η πρώτη ένδειξη είναι ότι θα το πετύχουμε. Αυτό βεβαίως θα δούμε την Κυριακή. Καλούμε όλους να συμμετέχουν. Καλή επιτυχία στον Ερασιτέχνη και όπου μας χρειαστεί, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ. Από την πλευρά μου δεν θέλω να προσθέσω πάρα πολλά. Με κάλυψαν απόλυτα οι προλαλήσαντες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αθλητές της ομάδας, ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αρνηθούμε μια τέτοια πρωτοβουλία του Ερασιτέχνη. Είναι η 5η συνεχή χρονιά στην οποία δημιουργείται αυτή η εκδήλωση. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο μεγαλομέτωχος της ομάδας, κύριος Ιβάν Σαββίδης, στέκεται πάντα δίπλα σε τέτοιες ενέργειες. Πολλές φορές είναι ο καταλύτης αυτών και πολλές από αυτές τις ενέργειες δεν είναι γνωστές σε κανέναν μας. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ερασιτέχνη και να ξέρετε ότι και για τα επόμενα χρόνια πάντα θα είμαστε δίπλα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Η υποχρέωσή μας είναι να αναφέρουμε όλους αυτούς που ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν προσφέρει. Προσωπικά το λέω γιατί το ακούσατε κιόλας, το τηλέφωνο μου δεν σταματάει να χτυπάει γιατί είναι συνεχόμενη η προσφορά. Μέχρι τώρα, ευχαριστούμε θερμά αυτούς που συμβάλλουν στην όλη εκδήλωση, τους χορηγούς επικοινωνίας καταρχάς, τους ραδιοσταθμούς Μετρόπολης, Αρένα, Λίμπερο, τις εφημερίδες Αρένα και Μέτροσπορ και τα site όλα ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ 24 και In ΠΑΟΚ. Επίσης, μια απλή αναφορά για τους μέχρι αυτή τη στιγμή, χωρίς να σηκώσω το τηλέφωνο, υποστηρικτές της εκδήλωσης, την Ακρίνο Πιστόλας με ρίζια, την Άρτημα Μεγάλα τα Μακράς Διαρκείας, την Avantgarde Γενικό Εμπόριο, την Best Coelas με αλεύρι, ηλιέλαια και φρούτα, την Καρτοτέχνικα Είδη Δώρων, την Club ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς, το Club ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς, που συμμετέχουν όλα τα παιδιά που θα προσφέρουν την Κυριακή φρούτα και λαχανικά, τη Γιούριμακ με ζυμαρικά, τη Φάρμα Πιερίας με τυριά, το Mart ΑΕ με τρόφιμα και χαρτικά γενικής χρήσης, τη McCain Ελλάς με πατάτες, τη Royal Sugar με ζάχαρη, την Αραμπατζής ελληνική ζύμη με κρουασάν και πίτες, την Αρτοπία κουκουμέρια με αρτοσκευάσματα, τον Αρχάγγελο, ενώ το μέρος της έδεσας που όπως κάθε χρονιά θα έρθουν την Κυριακή οι φίλοι μας με πατάτες, τη Βεργίδης Αρτοτεχνήματα με αρτοσκευάσματα, τα ελαιόλαδα Χαλκιδικής με ελαιόλαδο, τη Ζανάε με τρόφιμα, την Ηλιάδη Ηλίας με κρεμμύδια πατάτες, την Ίον τη σοκολατοπία, το χορηγό της ΠΑΕ, άλλωστε την Κίκου Ελλάς Όμιλου Πολιτσίδη με μήλα, την Καλαμαράκη Σκάλας με αλάτι, την Κυριακή της Αρτοπία με αρτοσκευάσματα, τη Λαβάς Δημήτρης με ελιές, τη Λακωνική Τροφίμων με αλαντικά, τη Λεοντιάδη Αδελφή Βιομηχανία Αρτοσκευασμάτων με πίτες και
άλλα αρτοσκευάσματα, τη Lux Marlafecas, χορηγό της ΚΑΕ με αναψυκτικά και χυμούς, την Μαραγκόζη Σιωακή με φρούτα και λαχανικά, τη Μαρμαράς πατάτες, τη Μουτσογιάννης Γιώργος φρούτα λαχανικά, η Πρωτοφανούσης με τρόφιμα, η Ρετσίνα Μαλαματίνα με ποτά, η Σαπέρας Ντόνατς με λουκουμάδες, τους έμπορους της κεντρικής λαχαναγοράς, γιατί υπάρχει και σύνδεσμος εκεί, των εμπόρων λαχαναγοράς που επίσης θα συμμετέχουν με φρούτα και πατάτες, το Σωματείο Φορτοεκφορτωτών επίσης από εκεί την Κυριακή με λαχανικά και φρούτα και την Χατζικωνσταντίνου Δημήτρος πάλι από τη λαχαναγορά με λαχανικά. Αυτή είναι η μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι την Κυριακή να διαβάσω διπλάσιο ή να δώσουμε στις εφημερίδες διπλάσιο αυτό το κατάλογο. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τώρα τους πατέρες για ένα χαιρετισμό. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την Τούμπα, με το γήπεδο. Ακούσατε τα πρώτα σχόλια από πλευράς ανθρώπων του ΠΑΟΚ, από τον ΑΣ, από την ΚΑΕ και από την ΠΑΕ. Θα ακούσουμε δύο πράγματα και από τους εκπροσώπους των Μητροπόλεων για όλη αυτή την κίνηση του ΠΑΟΚ με αφορμή τα 90 χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλια που κάθε χρόνο γιορτάζει ο ΠΑΟΚ βέβαια ετησίως, γιατί ο ΑΣ δεν προχωρά σε αυτή την κίνηση μόνο με αφορμή τα 90 χρόνια. Για να ακούσουμε. Ξεκινούμε από τον εκπρόσωπο της Μητροπόλεως Νεαπόλεως Σταυροπόλεως. Εκπρόσωπο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ εκπροσωπεί την ψυχή του της πόλης. Δημιούργημα των προσφύγων, τότε στο διάβα του χρόνου, αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων μας. Θυμόμαστε και αναπολούμε το μεγάλο γήπεδο της ομάδας πίσω από την φιλοσοφική σχολή της Θεσσαλονίκης. Αναπολούμε τη στιγμή του πρώτου γηπέδου το 1956, το πρώτο εναρκτήριο λάκτισμα της μπάλας που έπεσε από τον ουρανό στρατιωτικό αεροπλάνο του αγώνα με την ΑΕΚ, κερδίσαμε 1-0. Οι παλιοί θα το θυμούνται. Θυμόμαστε και πιστεύουμε σε εσάς. Ο ΠΑΟΚ, φίλοι μου, ήταν ένα μεγάλο και θα είναι η μεγάλη μας ιδέα. Τη Δυτική Θεσσαλονίκη, την οποία διακονούμε, είναι μία εργατούπολης με φτωχούς αλλά νοικοκυρέους ανθρώπους, με πολλούς ανέργους, με 18 συσίτια διάσπαρτα στις 52 ενορίες της Μητροπόλεως μας, 18 τράπεζες τροφίμων, κοινωνικό παντοπολείο, τον χιτώνα με ενδύματα, το ιατρείο και τους ξενώνες φιλοξενίας συγγενών ασθενών στο νοσοκομείο Παπανικολάου και στο σπίτι των Αγγέλων στον Εύωσμο. Όλα αυτά είναι δείγμα διακονίας, αγάπης για τους αναγκεμένους αδελφούς μας. Θερμά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τα 90 χρόνια παρουσίας μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα για την αγάπη του προς τους αναγκεμένους αδελφούς μας που τόσο πολύ έχουν την ανάγκη και την αγάπη όλων μας. Θερμά σας ευχαριστούμε. Ο πατέρας Στέφανος. Ο πατέρας Στυλιανός, τώρα εκπρόσωπος του Μητροπόλεως Καλαμαριάς. Ο
υπεύθυνος του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πατρός Ιουστίνου τις ευχαριστίες προς τον Αθλητικό Σύλλογο του ΠΑΟΚ, καθώς αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει πάρα πολύ τα φιλόπτωχα ταμεία όλων των Μητροπόλεων που πιέζονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της κρίσης που μας περιβάλλει και δυστυχώς αυτή η πίεση είναι συνεχώς αυξανόμενη. Έτσι λοιπόν μια τέτοια αξιέπαινη πρωτοβουλία δεν γίνεται παρά να μένει κρυφή, πρέπει να γίνει γνωστή και προς τα έξω και όσοι μπορούν να προσφέρουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα πρέπει να το κάνουν σήμερα. Γι' αυτό θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Λαγκαδά, πατήρ Αναστάσιος. Σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, κυρίου Ιωάννου, του οποίου είναι γνωσμένη η προσπάθεια και η αγωνία για τον φιλανθρωπικό και κοινωνικό τομέα. Γι' αυτό και ακούμε καθημερινά στη Μητρόπολη να δημιουργούνται συνεχώς προϋποθέσεις για φιλανθρωπικό και για κοινωνικό έργο. Για μια ακόμη φορά και φέτος, ο ΠΑΟΚ μας εκπλήσει ευχάριστα, διότι έρχεται αρρωγός και συμπαραστάτης σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως μας. Έρχεται συμπαραστάτης στον ανθρώπινο πόνο, στην ανθρώπινη δυστυχία, στον ανήμπορο και ενδεή συνάνθρωπό μας, ακολουθώντας την ύψιστη εντολή της αγάπης που διακήρυξε και διακηρύττει η Ορθόδοξη πίστη μας. Θα ήθελα από τις θέσεις αυτής να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά και να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου να εορτάσει πολλά 90 χρόνια ακόμα, αλλά και όπως τώρα προσφέρει τον εαυτό του ο ΠΑΟΚ για ανωδική αθλητική πορεία αλλά και για φιλανθρωπική πορεία, να συνεχίσει και να προσφέρει με υγεία πάντοτε για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Κασανδρίας, πατέρας Νικόδημος. Νικόδημος, εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Κασανδρίας, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασανδρίας και Πολυγύρου κυρίου Νικοδήμου, αλλά και όλου του πληρώματος της Εκκλησίας μας, θέλω να εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες μας προς τον Αθλητικό Σύλλογο του ΠΑΟΚ, να ευχηθώ πάντα να προάγει το εφαγωνίζεστε, όπως το κάνει επί τόσα χρόνια ως προσφυγικός σύλλογος, αλλά και ως σύλλογος, μεγάλος σύλλογος της μάνας μας της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, να παρακαλέσω κι εγώ για την οποιαδήποτε βοήθεια προς τις Μητροπόλεις μας και βεβαίως να τονίσω αυτή την ώρα ως ταγή όλοι μας. Προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να προσφέρουμε με αγάπη προς τον συνάνθρωπο στις οποιασδήποτε ανάγκες και αν προκύπτουν. Επιτακτική ανάγκη από όλους μας να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε αυτού του είδους τις προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ωραία λόγια από τους εκπροσώπους των Μητροπόλεων, Νεαπόλος, Σταυροπόλεως, Καλαμαριάς, Λαγκαδά και Κασανδρίας. Ακούσατε για πώς ευχαρίστησαν τον ΠΑΟ και την προσφορά του για πέμπτη συνεχή χρονιά. Έχουμε και εμείς εικόνα από τον χώρο, από την αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας και θα πάρουν θέση οι αθλητές της ομάδας. Ο Μαλεζάς, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλβανός. Να ακούσουμε δύο πράγματα και από αυτούς για το μήνυμα που έχουν στείλει στον κόσμο εν ώψη αυτής της προσπάθειας που είναι τόσο σημαντική και τόσο μεγάλη, πραγματικά επιτυχημένη, μια και κάθε χρόνο καταρρύπτεται και ένα ρεκόρ. Οι 55 τόνοι της περσινής χρονιάς έχουν ξεπεραστεί και θα δούμε πού θα φτάσουν μέχρι την Κυριακή.
Για να ακούσουμε. Πρώτο Μαλεζά. Γεια σας και από μένα. Μια πολύ ωραία ενέργεια του ΑΣ, μια ενέργεια η οποία θα πρέπει να στηριχθεί από όλους μας, ακόμα περισσότερο τώρα που η ομάδα κλείνει 90 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι μας από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο θα πρέπει να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Από το μπάσκετ, εκπρόσωπος είναι ο Κώστας Χαρλαμπίδης. Ανοίγω κάτι, ανοιχτά είναι. Καλησπέρα και από μένα. Η αξιέπαινη πρωτοβουλία του ερασιτέχνη βρίσκει όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ αρρωγούς σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από την ατομικίστικη και εγωκεντρική προσέγγιση που έχουμε για τη ζωή μας, να δούμε λίγο τον συνάνθρωπό μας, να δούμε λίγο πέρα από τα προβλήματα τα δικά μας που έχουμε και του συνανθρώπου μας, γιατί θεωρώ ότι είναι στο DNA του Έλληνα και του ελληνισμού η προσφορά, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ευσυνειδησία και ο ανθρωπισμός γενικότερα. Δώσω μια ευχή και ένα στόχο ταυτόχρονα, τα χρόνια που κλείνει ο ΠΑΟΚ φέτος να είναι ίσα με τον αριθμό των τόνων της προσφοράς που θα θελήσει ο κόσμος να φέρει και να φτάσουμε τους 90 τόνους προσφοράς για τους συνανθρώπους μας. Ευχαριστώ. Το Βόλεϊ λείπει σήμερα, ξέρετε την αγωνιστική υποχρέωση και άρα γι' αυτό δεν υπήρχε και ο πρόεδρος Τάπεδο, αλλά και αθλητής δεν υπάρχει, γιατί είναι όλοι κάτω στον πολύ κρίσιμο αγώνα. Υπάρχει όμως το χάντμπολ με τον Αλέξη τον Αλβανό, που θέλουμε μια κουβέντα και από εκείνον. Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα όλοι μας θέλουμε να σε χαρούμε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο ερασιτέχνης στο να στηρίξει αυτό το πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο που γίνεται. Νιώθω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε κομμάτι αυτής της ομάδος που τα τελευταία χρόνια ευαισθητοποιείται πάρα πολύ σημαντικά και προσφέρει έντονα σε όλες αυτές τις κοινωνικές δραστηριότητες. Οπότε καλούμαστε όλοι μας την Κυριακή να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα, να βοηθήσουμε όσο το περισσότερο τον κόσμο που έχει ανάγκη και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του ερασιτέχνη. Ευχαριστώ πολύ. Από το Πόλο είναι εδώ ο Χρήστος Παπαποστόλου. Καλησπέρα και από μένα. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή που γίνεται σε συνεργασία με τις Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ για να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας. Από τα γυναικεία τμήματα κάποια έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά εμείς δίνουμε το λόγο στη Γιάννη τη Δέσποινα που είναι από το κορυφαίο γυναικείο τμήμα του γυναικείου ποδόσφαιρου. Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ σημαντικό να ανήκει κάποιος σε ένα τεράστιο μαστίο όπως είναι αυτό του ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που σε τέτοιους δύσκολους καιρούς ευαισθητοποιείται και πρωταγωνιστεί σε αυτό το κοινωνικό έργο τη συγκέντρωση τροφίμων. Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, που στις 20 του μήνα γιορτάζουμε τα 90 χρόνια της ομάδας μας. Θα θέλαμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ να βοηθήσει τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να τονίσω την ιδιαιτερότητα της φετινής εκδήλωσης λόγω των 90 χρόνων και χρέος μου είναι να ευχαριστήσω τους τρεις τουλάχιστον εκπροσώπους εδώ της Επιτροπής Εορτασμού των 90 χρόνων που βρίσκονται εδώ, τον κύριο Λυσαρίδη, τον κύριο Βοητσίδη και τον κύριο Ζέρβα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή πιστεύουμε ότι είναι μια αρχή για αυτά την Κυριακή να αρχίσουμε να γιορτάζουμε τα 90 χρόνια, που όλη η χρονιά θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις που πιστεύουμε πρέπει να τονώσουν το μεγαλείο των 90 αυτών χρόνων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Έτσι γιορτάζει ο ΠΑΟΚ.
γιορτάζει και, και προσφέρει. Ναι, κλείνουμε τη, τη σύνδεση. Κάτι που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια είναι πλέον θεσμός. Το συνεχίζει ο ΠΑΟΚ και κάθε χρόνο έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο, αν και δυσκολεύουν τα πράγματα γενικώς, καταφέρνει ο ΠΑΟΚ και συγκεντρώνει όλο και πιο πολλά τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, έτσι, που περιμένουν από την εκκλησία για να έχουν ένα πιάτο φαγητό κάθε μέρα. Συγχαρητήρια και πάλι στον Αλφασίγμα, συγχαρητήρια σε όλους όσους τρέχουν εδώ και 5 χρόνια αυτή την προσπάθεια και καταφέρουν και τη γιγαντώνουν. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Παρασκευή σήμερα ετοιμαζόμαστε να δούμε πολλά και διάφορα μέσα από το Κύριακο. Στις 6 ώρα βεβαίως σήμερα Παρασκευή ξεκινάει αυτό το τριήμερο των υποχρεώσεων με τον δεύτερο μεγάλο αγώνα της ομάδας Βόλεϊ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 6, πιο νωρίς έτσι, αυτή τη φορά. Δεύτερος ημιτελικός, ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα χρειάζεται, θέλει πολύ και τη δεύτερη νίκη τώρα που παίρνει ένα ψυχολογικό προβάδισμα απέναντι στον αντίπαλό του. Δεν είναι απλό πράγμα να έρθουν οι δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα με 1-1 και να κάνει 2 νίκες ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτονόητο. Είναι σαφώς πολύ καλύτερο να πάρει το δεύτερο παιχνίδι τώρα που γυρίζει και έχει αλλάξει η ψυχολογία, για να ίσως και να τους τελειώσει. Ίσως να τους κάνει να μην πιστεύουν πλέον ότι μπορούν να αντιδράσουν. Θα το δούμε το παιχνίδι στις 6 και λίγο μετά είναι και ο άλλος ημιτελικός. Η Κηφισιά υποδέχεται και πάλι τον Φίνικα Σύρου. Αύριο στις 5 η ομάδα μπάσκετ παίζει στην Καβάλα. Γνωστά τα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα θυμίζουμε την είδηση της ημέρας. Δεν παίζει ο Σχορτσιανίδης, τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική για την αποβολή στο προηγούμενο παιχνίδι, για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η Καβάλα είναι πλέον αδιάφορη. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει και αν χάσει η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό, που μάλλον είναι το αναμενόμενο, ο ΠΑΟΚ θα βγει πέμπτος, θα πετύχει έναν πρώτο στόχο για την κανονική περίοδο της όπως κύλησε και θα ετοιμαστεί να παίξει αργότερα με την ΑΕΚ έχοντας μειονέκτημα έδρας. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και κερδίσει και η Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ θα βγει έκτος. Ή αν χάσουν και οι δύο τα παιχνίδια τους. Το ποδόσφαιρο παίζει Κυριακή βράδυ. Αναφερθήκαμε πιο πολλές αγωνιστικές λεπτομέρειες το βράδυ μετά την προπόνηση. Να δούμε τι θα προκύψει. 4 Ιαπώντες. 5 αυτή τη φορά. Δεν παίζει ο Αθανασιάδης, δεν παίζει ο Ζάιρο, δεν παίζει ο Μιστακίδης, ο Μπερμπάτοφ και ο Κωνσταντινίδης. Και ποιος ξέρει, μήπως ξεχνάμε για κανέναν ακόμα. Ο αριθμός που είναι εκεί συνέχεια, έτσι. 4, 5, 6, 7, 3, 8. Ο Γλύκος είναι κανονικά διαθέσιμος. Στο τελευταίο μάτι της για την Τούμπα φέτος στην κανονική περίοδο. ΑΕΚ Πανιόνιος παίζουν. Ο Πανιόνιος που έμαθε σήμερα ότι δεν παίρνει άδεια θα το παλέψει βεβαίως στο δευτεροβάθμιο. Η ΑΕΚ που έχει μια αφαίρεση βαθμών την άλλη εβδομάδα είναι η έφεσή της. Γενικώς είναι στον αέρα αυτή. Καλονία Ατρόμητος. Η Καλονία δεν τα έχει παρατήσει, είναι αξιοπρεπέστατη. Ο Ατρόμητος κυνηγάει νίκες. Να δούμε πού θα φτάσει παρά και την αφαίρεση βαθμών. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Ο Αστέρας Τρίπολης το πιστεύει ότι μπορεί να βγει στην πεντάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν το αφήνει. Mm-hmm. Εντάξει, δεν... Βέρεια Ξάνθη από τα διάφορα μάτς της αγωνιστικής. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός αναφέραμε.
Πανετολικός Ολυμπιακός. Και τώρα φυσικά η 21η αγωνιστική μπορεί να σφίξει ο Σιδηρόπουλος στον Ολυμπιακό. Τώρα επιτρέπεται στο τέλος της χρονιάς και αφού όλοι έχουν κρυθεί. Πανθρακικός Ηρακλής αδιάφορο. Βέβαια ο Ηρακλής νομίζω ότι ψάχνει νίκες να βελτιώσει λίγο τη βαθμολογία. Όχι, ο Ηρακλής θέλει πολύ αυτή τη νίκη. Θα έχει ιστορίες άμα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί είδες και ο Πάκος. Ούτε ο Πανθρακικός θα έχει παρατήσει. Είδες και άλλες ομάδες πώς. Και επίσης πολύ σπουδαίο παιχνίδι το ΠΑΣ Γιάννενα Πλατανιάς. Έτσι όπως κυλάει η χρονιά, με την τιμωρία από τη φαίνεται του Πανιωνίου και την προσπάθεια των δύο αυτών ομάδων να μπουν στην πεντάδα. Έχει, έτσι όπως πήγε, έχει μάτς τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Προκαλούν ενδιαφέρον. Δηλαδή βγάζεις το Παθατικός Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός και Βέρεια Ξάνθη και κατά τα άλλα, στα άλλα μάτς υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Στο ΑΕΚ Πανιώνιος. Ναι, εντάξει, υπάρχει η ΑΕΚ που ψάχνει βαθμούς για να είναι καλύτερα στα play-off. Όλα αυτά βράδυ Κυριακής. Στις 7, παράλληλη μετάδοση. Ωραίες αυτές οι εποχές. Να φύγουμε τώρα να πάμε στο γήπεδο Τάδε που έχει μπει γκολ. Είναι παράλληλες οι μεταδόσεις και έχουν ενδιαφέρον. Βγάλει μια νικητρία. Στείλει ΑΕΚ Πανιώνιος. Ένα. Άσος. Ναι, άσος. Καλονία Ατρόμητος. Διπλό. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Διπλό. Διπλό. Διπλό, ρε φίλε. Βέρεια Ξάνθη. Διπλό. Over. Over. Over και διπλό. Πάω Κλεβαδιακός. Άσος. Άστο. Πανετολικός Ολυμπιακός. Χ2. Με πρώτο. Δύο χ. Παθρατικός Ηρακλής. Διπλό. Διπλό. Ναι. ΠΑΣ Γιάννενα Πλατανιάς. Άσος. 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 Τι νομίζεις. Πάμε το βλάχο. Δεν είναι απλά τα πράγματα να κάνεις προβλέψεις. Εντάξει. Έδωσα εγώ μια... Ακόμα και στο Παθρατικό Ηρακλής. Μια αίσθηση. Τώρα όντως. Δεν είναι. Είναι δύσκολα. Τα μισά τα είπαμε με πολύ μεγάλο ενδιασμό. Τα μισά αποτελέσματα. Γαλλονία Ατρόμητος είσαι σίγουρος, αφού η Γαλλονία το παλεύει. Ναι, ναι. Έχει συνέλθει πάρα πολύ η μεσοεπιθετική γραμμή του Ατρόμητου. Βάζει γκολ ο Ατρόμητος που είχε πρόβλημα. Ο Λεταλέξ σκοράρει. Mm-hmm. Και όχι, είναι αποτέλεσμα παραγωγής. Εντάξει, προκύπτουν φάσεις. Προωθείται το ποδόσφαιρο πολύ, το παιχνίδι του Ατρόμητου πολύ στην επίθεση. Και αυτό συμβαίνει εδώ και 5-6 εβδομάδες. Ο Ατρόμητος πάει καλά, πατάει καλά. Και στο μπάσκετ τα παιχνίδια γίνονται όλα αύριο το απόγευμα, εκτός από το Ολυμπιακός Ρέθυμνο. Άρα ο Παναθηναϊκός, όπως χθες το βράδυ στην Τουρκία, παίζει αύριο το απόγευμα στην Κηφισιά. Ναι. Μάλιστα. Κακό για αυτόν. Αλλά... Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει στην οκτάδα της Ευρωλίγκα με την Λαμποράλ, την ομάδα του Μπουρούση. Απλά ένα ερώτημα είναι γιατί δεν τα κάναν όλα Κυριακή. Ίσως επειδή και το ποδόσφαιρο γι' αυτό. Ναι. Είναι το ίδιο. Ναι, είναι και θέμα τηλεοπτικό. Ωραία. Αυτά. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα αργότερα φυσικά θα το ανεβάσουμε στο ΠΑΟΚ 24 όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή για να είστε ενημερωμένοι που παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτά από εμάς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο μεγάλο θέμα του ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ περιμένει τον Κοντονή να πάρει πίσω την απόφαση για το κύπελο. Ο Κοντονής περιμένει από τους παράγοντες ΕΠΟ να, όσους διώκονται, να παραιτηθούν. Αυτό λέει κάθε μέρα. Τελειώνει και αυτή η εβδομάδα χωρίς καμία αλλαγή. Την άλλη εβδομάδα τελειώνει και η προθεσμία από την Ευρωπαϊκή, την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Καλό μεσημέρι.